Θα μας αφήσεις με την αποκλειστική συνέντευξη που σου παραχώρησε η Ζωή Ανδρικοπούλου, μια πολύ ταλαντούχα πεισματάρα και νέα αθλήτρια. Ακριβώς, τη συναντήσαμε στην προπόνησή της και όχι μόνο, πήγαμε και μαζί της στο κομμωτήριο, γιατί μας λέει ότι οι αθλήτριες πρέπει να είμαστε και γυναίκες. Δεν πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας παραμελημένο. Να σου πω ότι μόνο για το γύρισμα βγάλαμε τις μάσκες. Σε ευχαριστώ πολύ, η Ζωή Ανδρικοπούλου, αμέσως τώρα στο Open Sport. Είναι όμορφη και έχει γεννηθεί για να τρέχει. Ο λόγος για τη Ζωή Ανδρικοπούλου. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα και εντός αλλά και εκτός του ταρτάν. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο ομορφιάς. Προλαβαίνεις να περιποιηθείς τον εαυτό σου παρά τις συνεχείς προπονήσεις? Προσπαθώ πάντα να βρίσκω χρόνο για τον εαυτό μου. Λατρεύω πολύ να φτιάχνω τα νύχια μου και τα μαλλιά μου. Πιστεύω ότι μία αθλήτρια δεν πρέπει να χάνει τη θηλυκότητά της και να προσπαθεί να περιποιείται όσο μπορεί περισσότερο. Πώς ξεκίνησες το στίβο και γιατί επέλεξες τις μεσαίες αποστάσεις? Αρχικά ασχολήθηκα με το τένις από 5 ετών που με πήγαν οι γονείς μου. Στη συνέχεια όμως η δασκάλα μου έφυγε μόνιμα στη Γερμανία, οπότε ήθελα να ασχοληθώ με κάτι που θα μπορούσα να κάνω και μόνη μου εκτός σταδίου, γιατί εκεί που έμενα στα Καμένα Βούρλα δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις αθλητικές και σκέφτηκα ότι το κάτι που θα ήταν πολύ ωραίο είναι το τρέξιμο, και στο οποίο διακρινόμουν και όλα στα σχολικά πρωταθλήματα. Ο προπονητής μου τότε ήταν προπονητής μεσαίων αποστάσεων, οπότε με όθησε προς τα εκεί. Έχεις κάνει προετοιμασία και στην Κένια, όπου έχει παράδοση στις αποστάσεις αυτές. Πώς ήταν τα πράγματα εκεί? Γνώρισα πάρα πολλούς αθλητές παγκοσμίου επίπεδου, να προπονούνται καθημερινά, ζούσα όπως ζούσανε. Είναι πολύ διαφορετικά από τον τρόπο που ζούμε εμείς εδώ πέρα. Το υψόμετρο εκεί πέρα ήταν 2.400, το οποίο σε δυσκόλευε αρκετά. Δηλαδή την πρώτη εβδομάδα είχα πονοκεφάλους, τα έβλεπα όλα μαύρα, αναδιαστήματα, αλλά μετά προσαρμόστηκα. Και ήταν μια εμπειρία που πήρα πολλά πράγματα, που θα θυμάμαι μια ζωή, και ήταν εμπειρία ζωή. Η χάλκινη Ολυμπιονίκη στη Ξηφασκία, Μόνικα Ξάμιτ, επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο για να βρει πόρους να πάει στο Τόκιο. Ασχολήθηκε με το influencing μέσω Instagram. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό, γιατί αναμφισβήτητα είσαι από τις πιο όμορφες ελληνίδες αθλήτριες? Γενικά στον Στίβο υπάρχει μια οικονομική δυσκολία, οπότε πολλές αθλήτριες για να αποκτήσουν περισσότερους χορηγούς, για να μπορούν να κάνουν αυτό που αγαπάνε, ασχολούνται με τα social media, που είναι φυσικό, ώστε να προσελκύσουν περισσότερους χορηγούς. Πιστεύω είναι μια πολύ καλή κίνηση, γιατί έτσι προωθούν και την δουλειά τους, το οποίο, επειδή ο Στίβος δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο που έχει τεράστια απήχηση, οπότε μπορεί και μας μαθαίνει ο κόσμος μέσω των social, και επίσης είναι μια πολύ καλή κίνηση για να αποκτήσεις περισσότερες συνεργασίες, για να σε βοηθήσουν σε αυτό που κάνεις.